Ναι, είναι σφαιρικό, πιάνει τα πάντα. Ό,τι δεν κρύβεται δηλαδή, άμα κρυφτεί κάτι, δεν το πιάνει. Ακτήρι σκύνανε. Ενθουσιάστηκα σήμερα γιατί ούτε ο Δήμος κάνει τίποτα, ούτε οι οργανωμένοι ποδηλάτες. Περίμενα ότι θα ξεκινήσει. 1η Μαΐου που θα ξεκινήσει. Πετάνει. Καλά που ξεκινήσατε εσείς. Ένα σκοντιλάτο. Μήνα σκοντιλάτο λέω. Κάθισα από την παλιά γινόταν, λέγαμε εδώ κάτι τέταρτο για το πορεία, ξέρω εγώ. Ή ξέρω εγώ, 20η του Δήμου. Ο ποδηλατικός γύρος Αθήνας θα γίνει 29 Μαΐου. Α, θα γίνει. Α, είσαι πιο καλά πληροφορημένος από μένα. Πιο μεγάλο από άλλες χρονιές και μάλιστα έχουμε κάνει και μια προσυγκέντρωση πάλι στην Λαγιακοτιά. Του Δήμου είναι ή των ποδηλατών. Όχι, του Δήμου Αθηναίων, του Πανδά. Οι όλοι δρόμοι, 15 χιλιόμετρα. Η πρώτη του Δήμου Αθηναίων είχε γίνει στο στάδιο του 2004, κάτι. Θα πάει. Ο ποδηλατικός κύριος έχει ξεκινήσει πολύ στο παλιό. Ναι. Σίγουρα, απλώς δεν το ξέραμε γιατί ήταν τότε η πολύ. Ήταν ακόμα το ποδήλατο σε άλλη φάση. Ναι, ήταν η έφερνη. Αλλά όχι, το αντίθετο. Ήταν πιο πολύ οι καθημερινοί άνθρωποι. Α, τη δουλειά του. Του 90 ας πούμε εποχές συζητάμε.
που τότε, αν θυμάσαι, υπήρχαν στις γειτονιές ποδηλατάδικα που απλώς αλλάζαν ελάστιχο. Και κυρίως στις γειτονιές στην παραλία κοντά και λοιπά. Και στο κέντρο παντού. Υπήρχαν δηλαδή οι ένες ποδηλατάδικα που δεν είναι μαγαζί. Εννοώ μαγαζί με αριθμό ποδηλάτων. Και είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Στο Σοκράτης είχε το ποδηλατάδικο ο Γιώργος. Ο Γιώργος έχει φανάσει μετά το όνομά του. Έχω πάει πάρα πολλές φορές, νομίζω ότι σταμάτησε τώρα. Αυτός πήγαινε και Σπαρτακιάδα, 247 χιλιόμετρα κλπ. Αρχιπαρμάκης. Και κοντά στο Πολυτεχνείο ήταν ένας, ήταν και γιος του Ποδηλάτου. Εκεί πρέπει να είχα πάει μόνο μια φορά και γι' αυτό δεν θα μπορέσω να θυμηθώ το όνομά του. Είναι πιο εύκολο από το Αρχιπαρμάκη, αλλά δεν θα το θυμηθώ. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, ό,τι βίντεο ετοιμάσω θα το ανεβάσω στην εκδήλωση. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ. Αυτό που θα πες μου να σου στείλω μια hashtag να βάλει. Α, τα hashtag, ναι. Έψαχνα hashtag και δεν έβρισκα, αλλά δεν ψάχνω και πολύ ώρα γιατί κάνω πάρα πολλά πράγματα. Δοκιμάζω 2-3 λεπτά, άμα δεν βρω άκρη το αφήνω. Ευχαριστώ πολύ για τα hashtag. Γιατί το έχω ξεχάσει τελείως. Θεώρησα ότι δεν υπάρχουν και έληξε το θέμα. Οι νότιοι το γουστάρουν το ποδήλατο και έγινε ο ποδηλατόδρομος. Οι βόρειοι έχουν θεματάκια φαίνεται. Καμιά φορά μου περνάνε παρά ξένες σκέψεις από το μυαλό, λέω επειδή κατεβαίναμε συχνά νότια, γι' αυτό το φτιάξαμε. Ενώ βόρεια δεν πάμε τόσο συχνά. Ίσως έπαιξε και αυτό ρόλο. Όχι. Ναι, σου λέω κάνω παράξενες σκέψεις που μάλλον δεν ισχύουν. Τώρα θα σας πω λίγα. Πάντως ο Βόρειος ήταν ωραίος γιατί από ό,τι είχαμε πάει δεν ήταν φτιαγμένος, αλλά εμείς πήγαμε από τη διαδρομή. Ήταν άνετος, ενώ ανέβαινες, ανηχώρησες, δεν το έπαιρνες είδηση. Ναι, γιατί είναι παράλληλη γραμμή. Ναι, που έχουν διαλέξει την καλύτερη δυνατή κλίση του νου. Πόσο διαδρομή είναι. Και μάλιστα έχει ποδηλατάδικο, νομίζω, στο νέο Ηράκλειο, ένας παλιός συναθλητής και φίλος του Γιώργου του Βογιατζή, του αθλητή ποδηλασίας, ο οποίος έχει στη Ρόδο τα φιντούσα, τα ποδήλατα. Είχε έρθει ένας Φιλανδός και κάναμε παρέα βόλτες και μια μέρα μου λέει χάρηκα πάρα πολύ που σου έρχεται ο Γιώργο γιατί του λέω πού το ξέρεις. Έχω αγοράσει φιντούσα μου λέει. Φιξάκι, αυτός έχει πάρει φιξάκι. Κάνω να πω όλα, αλλά αυτός θέλει φιξάκι. Το φιξάκι ξέρεις ότι και στην κατηφόρα κάνεις ποδήλατο. Παγκωμένο το. Άλλο θα μας αφήσει το νιάτο να περάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Yes, maybe.